Χεριά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ντάρια ή αλλιώς Έθη Καλενίζη και σήμερα θα σας δείξω ένα καλοκαιρινό haul με vintage ρούχα, καθώς και ρούχα από ηθικές εταιρείες. Κάποια από αυτά σίγουρα τα έχετε δει και θα τα συνδυάσω με διαφορετικούς τρόπους και άλλα είναι καινούρια και θέλω να σας τα δείξω για πρώτη φορά σε αυτό το βίντεο. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, άλλαξα τα μαλλιά μου. Είναι λίγο πιο σκούρα από ό,τι τα περίμενα. Ο κομμωτής μου λέει ότι θα ανοίξουνε. Η αλήθεια είναι ότι μία εβδομάδα πριν τα έκανα και έχουν ανοίξει λίγο από τότε, οπότε έχω πίστη, έχω ελπίδα. Πιστεύω με τα λουσίματα και τον ήλιο θα ξανθύνει λίγο και θα έρθει στα ίσα του. Αλλά θα χαρώ πολύ να ακούσω στα σχόλια ποιο προτιμάτε εσείς πιο πολύ, το ξανθό ή αυτό το πιο μελαχρινό που είναι και πιο κοντά στο φυσικό μου. Νομίζω από χειμώνα θα το ξανακάνω μπαλαγιάζ, γιατί τώρα έχει κατέβει πάρα πολύ η ρίζα και δεν έβγαζε κανένα νόημα να το αφήσω φυσικό. Αλλά μετά, άμα το ξανακάνω μπαλαγιάζ, το κάνω πάλι από ψηλά και θα είναι πάλι αυτή ξανθιά ωραία αντίθεση. Θέλω να ακούσω τη σκέψη σας στα σχόλια. Ο σκοπός του σημερινού βίντεο είναι να σας δείξω πώς μπορείτε με πολύ απλά κομμάτια της καρταρόμπας σας να δημιουργήσετε πάρα πολλά ντυσίματα, πάρα πολλά outfits που είναι διαφορετικά, φαίνονται διαφορετικά. Επιτέλους, στη Στοκχόλμη έχει ήλιο και ζέστη, οπότε είναι η κατάλληλη εποχή για αυτό το βίντεο, πιστεύω. Αν και πραγματικά τώρα έχει τόσο πολύ ζέστη που μόνο που κάθομαι υδρώνω, 27 βαθμούς σήμερα και ήλιο. Λίγο συννεφιά ίσως, αλλά δυστυχώς τα σπίτια εδώ δεν έχουν καθόλου κλιματισμό και εγώ δεν έχω ανεμιστήρα, οπότε το ζω λίγο ζεστά. Σταματάω να μιλάω όμως και πάμε να ξεκινήσουμε και να σας δείξω τα ντυσίματα που έφτιαξα. Το πρώτο μου ντύσιμο είναι ένα πολύ όμορφο και αεράτο σετ από την εταιρεία O7Days που το νίκησα από την πλατφόρμα Unknown Fashion. Μια νέα, πολύ ωραία πρωτοβουλία όπου μπορείς να νοικιάσεις ηθικά ρούχα μεγάλης αξίας για ένα μήνα πληρώνοντας μόλις μια μικρή συνδρομή και μετά να τα επιστρέφεις και να δανείζεις σε νέα ρούχα τον επόμενο μήνα. Συνδύασα αυτό το σετ με τα μπες μοκασίνια από την εταιρεία Vivaya και την κλασική καφέ μικρή vegan τσάντα μου από την εταιρεία Pita & Jane. Φυσικά μπορεί κανείς να σπάσει το σετ και να φορέσει το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Προσωπικά λάτρεψα την μπλούζα μαζί με ένα απλό λευκό παντελόνι ίσιας γραμμής ή ένα λευκό σορτσάκι. Στο επόμενο look συνδυάζω το ίδιο σορτσάκι με ένα πολύ ωραίο animal print πουκάμισο που αγόρασα second hand πρόσφατα από το αγαπημένο μου Humana. Τα γυαλιά μου είναι από την εταιρεία Pala Eyewear και το choker από την ηθική εταιρεία κοσμημάτων Bruna The Label. Ενώ η μικρή κρίκη είναι από την εταιρεία Anna Luisa, ένα μοναδικό σχέδιο που δημιούργησε η φίλη μου Chloe στη συνεργασία μαζί τους. Το επόμενο look είναι σίγουρα για πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις, μια βραδινή έξοδο στο νησί, ένα δείπνο ή ακόμα και κάποια γενέθλια. Αυτό το φόρεμα είναι τόσο αέρινο και όμορφο. Το χρώμα θα αναδεικνύεται ακόμα πιο έντονα όταν επιτέλους μαυρίσω λίγο. Είναι και αυτό από την εταιρεία O7Days και το νοικιάσα μαζί με τα υπόλοιπα μέσα από την πλατφόρμα Unknown Fashion. Το συνδύασα με τα τακούνια από την εταιρεία Vivaya που πρόσφατα λάντσαρε αυτή τη νέα κολεξιόν με πολλά καλοκαιρινά σχέδια, τακούνια και μιούλς. Η Vivaya φτιάχνει vegan ηθικά παπούτσια φτιαγμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό. Κάθε ζευγάρι είναι φτιαγμένο από 6 πλαστικά μπουκάλια. Για να γιορτάσει την επέτειό της μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, λάντσαρε το επαιτειακό Aria Ocean Blue που είναι limited edition και θυμίζει τους σχηματισμούς της θάλασσας. Αυτό το συλλεκτικό ζευγάρι έχει στόχο να μας ευαισθητοποιήσει σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τους κινδύνους της υπεραλίευσης. Όλα τα ζευγάρια που έχω από τη Vivaya είναι εξαιρετικά άνετα στο περπάτημα, εύκολα στο πλύσιμο καθώς είναι ανθεκτικά και μπορούν να μπουν ακόμα και στο πλυντήριο ρούχων, ενώ είναι πολύ εύκολα συνδυαστούν με διαφορετικά ντυσίματα σε πιο καθημερινές αλλά και πιο επίσημες περιστάσεις. Αν θέλετε να αποκτήσετε ένα άνετο καλοκαιρινό παπούτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό μου Daria για 10% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Το επόμενο ντύσιμο είναι ένα κλασικό βραδινό lingerie μαύρο φόρεμα από την αγαπημένη μου γερμανική εταιρεία Jeanne & June. Έχει πολύ απλή ίσια γραμμή, αλλά είναι εξαιρετικά σικάτο και με πολύ κολακευτική
πλάτη. Μου αρέσει να το συνδυάζω με ένα μονόχρωμο πανοφόρι τύπου πλεκτή ζακέτα, αλλά θα μπορούσε να ταιριάξει υπέροχα ακόμα και με τζιν ζακετάκι. Το φόρησα με τα τακούνια μου από την εταιρεία Swedish Has Beens που αγόρασα δεύτερο χέρι πέρσι το καλοκαίρι από το κατάστημα Emmaus και τη vegan τσάντα μου από την εταιρεία Pita & Jane. Ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά κομμάτια είναι αυτό το λαδί μακρύ φόρεμα από τη γερμανική εταιρεία The Slow Label. Φοριέται ιδανικά με μία λεπτή ζώνη στη μέση. Στο επόμενο look πρωταγωνιστεί ένα από τα αγαπημένα μου πουκάμισα που θρίφταρα δύο καλοκαίρια πριν στο ταξίδι μου στη Νότια Ισπανία. Λατρεύω να το φοράω με το λευκό κοτλέ παντελόνι από την εταιρεία Jean & Jean και τα καφέ Mules από τη Vivaya. Από την καλοκαιρινή καρταρόμπα μου δεν θα μπορούσε να λείπει ένα σακάκι. Το συγκεκριμένο είναι ένα αρκετά ιδιαίτερο κομμάτι από την εταιρεία Mieke Hoffmann. Είναι σακάκι που φοριέται κλειστό σαν top, έχει υπέροχη εφαρμογή καθώς αγκαλιάζει και τον ίση τη μέση, ενώ συγχρόνως είναι αρκετά ελαστικό. Θέλω όλη προσοχή σε αυτό το ντύσιμο να πέφτει στο σακάκι top, οπότε το φοράω με ένα απλό λευκό παντελόνι. Φυσικά ένα μαύρο παντελόνι θα ήταν ακόμα πιο ταιριαστό για βραδινές εμφανίσεις. Το δαχτυλίδι που με έχετε δει να φοράω συνέχεια είναι από τη βρετανική εταιρεία Noir, για την οποία σας έχω και εκπτωτικό κωδικό. Θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για κάθε ντύσιμο στο κουτί περιγραφής, όπως πάντα μαζί με τους αντίστοιχους εκπτωτικούς κωδικούς. Και πάμε να βάλουμε λίγο χρώμα στην ντουλάπα μας με αυτό το όμορφο mauve σύνολο. Το πουκάμισο το είχα αγοράσει στην Αθήνα από το Mania Omonia μερικά καλοκαίρια πριν και το mauve πουλοβεράκι είναι από την εταιρεία Jean & Jean. Το λινό beige παντελόνι είναι και αυτό από το Mania Omonia και τα μοκασίνια είναι φυσικά από την εταιρεία Vivaya. Τέλος, η τσάντα είναι από μια νέα εταιρεία που λέγεται 3 και φτιάχνει vegan τσάντες από φυσικά υλικά. Από εδώ το αγαπημένο μου καλοκαιρινό πουκάμισο που θρίφταρα πέρσι το καλοκαίρι από το Mania Omonia. Λατρεύω τις σκεντημένες λεπτομέρειες που έχει στο κολάρο και τη διχρωμία που δημιουργεί. Μου αρέσει να το συνδυάζω με ένα λευκό loop και τα γυαλιά από την ελληνική ηθική εταιρεία Urban Old Eyewear. Αν βάλει λίγο ψύχρα και αρχίσει να φυσάει το καλοκαιρινό αεράκι, ρίξτε πάνω σας ένα ζακετάκι. Εγώ έπαιξα με την nude παλέτα και φόρεσα μια μπέζ ζακέτα από οργανικό βαμβάκι από την εταιρεία Oatava. Αν και πολύ απλή, έχει το δικό της προσωπικό στυλ και δεν περνάει απαρατήρητη ενώ είναι χειροποίητη. Για ένα κιμονό στυλ outfit μπορείτε να συνδυάσετε μαζί παστέλ χρώματα. Εγώ σέταρα το βαμβακερό κιμονό μου από την ανεξάρτητη δημιουργό Χριστιανά Βαρθακού μαζί με ένα λευκό λινό παντελόνι. Ένα πολύ άνετο ντύσιμο για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού όπως αυτές που διανύουμε τώρα. Φυσικά το κιμονό μπορεί να φορεθεί και ανοιχτό με ένα tank top ή ένα crop top από μέσα. Με το ίδιο λινό παντελόνι συνδύασα ένα πολύ απλό ριγέ γαλάζιο πουκάμισο. Καθημερινό ντύσιμο για όταν έχετε δουλειές στην πόλη για να νιώθετε πολύ άνετα. Ταιριάζει ιδανικά με τα μοκασίνια αλλά και με mules ή με ένα απλό αθλητικό παπουτσάκι και τη μεγάλη vegan tote τσάντα μου από την εταιρεία Watson & Wolf που κυριολεκτικά χωράει τα πάντα. Αχ, αυτή που καμίσα, πραγματικά τη φοράω συνέχεια. Έχει πολύ ωραία εφαρμογή και λατρεύω τα μεγάλα φουσκωτά μανίκια της. Εδώ τη συνδύασα με το ριγέ τζιν σορτσάκι που αγόρασα δεύτερο χέρι, μαζί με αυτά τα υπέροχα ανοιχτό γκρι σουπέργα από το Humana Second Hand. Η πουκαμίσα, όπως και το pullover, είναι από το σουηδικό ηθικό marketplace Revé Ultime. Το απόλυτο καλοκαιρινό look για μένα είναι ζακέτα ή pullover με σορτσάκι. Δημιουργεί μια πολύ ζεστή και γλυκιά αίσθηση και με παραπέμπει σε βόλτα στο νησί.
Τέλος, το τελευταίο ντύσιμο είναι φυσικά ένα κλασικό μπλε τζιν συνδυασμένο με ένα λευκό λινό πουκάμισο. Ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας, πολύ καθημερινό, αλλά με τα σωστά αξεσουάρ και κοσμήματα μπορεί να γίνει πιο βραδινό και επίσημο. Το πουκάμισό μου είναι από την πορτογαλική εταιρεία Isto και το τζιν είναι από την εταιρεία Nuin. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας έδωσε ιδέες. Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Όπως συχνά ανεβάζω ερωτήσεις και σας ρωτάω τι περιεχόμενο θέλω να δείτε στο YouTube, οπότε μπορείτε να ψηφίσετε το περιεχόμενο που θέλετε. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, ωστότε ελπίζω να περνάτε καλά. Όσο από εσάς ζείτε στη Σουηδία να έχετε ένα υπέροχο midsummer. Bye! Trying to the time.